Coach, ένα παιχνίδι σήμερα στην Άρτα. Δύσκολο κατά εσάς. Δύσκολο για μας. Δύο λόγια για τον αγώνα. Difficult game here today in Arta. A couple words about the game. Yes, we difficult match in difficult conditions with the pitch. But I thought in the first half the players were excellent. We created many opportunities. Unfortunately, we didn't score. But in the second half, we kept our calmness, we kept our mind strong, composure, to not think about the missed chances. And in the second half, we scored. But overall, I think this match we clearly deserve to win. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όχι μόνο με το αντίπαλο, αλλά δύσκολο και για το γήπεδο. Δεν ήταν εύκολο να παίξεις μπάλα σε αυτό το γήπεδο. Και περίμεναμε δύσκολο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί. Πιστεύουμε που μπορεί να είμαστε μπροστά ένα ή δύο γκολ. Και το πιο σημαντικό είναι που δεν χάσαμε το μυαλό μας και στο τέλος πήραμε αυτό που νιώθαμε που δεν τι σημαίνει αυτή η νίκη για την Ξάνθη? What does that mean, that win mean for Ξάνθη? Every win is important, but when you travel 6 hours on the bus, you play on a very difficult pitch. You know, to see the spirit of the team was fantastic to see. The players have a lot of belief. We believe a lot in the players, and I'm more happy for the players than anyone else. Από εδώ και πέρα τα αυτή η νίκη είναι σαν όλες τις νίκες πολύ δύσκολες σε αυτή την κατηγορία. Και με το κουραστικό ταξίδι, πολύ μακριά από Ξάνθη, το κάνει και πιο δύσκολο. Αλλά το ωραίο πράγμα ήταν που οι παίκτες δείξανε πως είναι μαζεμένοι και δουλέψανε μαζί να πάνε το αποτέλεσμα. Από εδώ και πέρα, πώς θα βλέπει το πρωτάθλημα γενικά? How do you see the competition from here on forward? Yeah, the competition is intense, it's difficult. We have to travel back now and play on Saturday. So tonight we'll of course be happy. But tomorrow morning we have to start preparing for the next match. We have to put this behind us and focus on Tricolor at home. And that'll be our focus immediately when we get back to Sunday tomorrow. Πολύ δύσκολο πρωτάθλημα από εδώ και πέρα και το ξέρουμε αυτό. Είμαστε χαρούμενοι για την νίκη, αλλά μόνο μέχρι το πρωί που πρέπει να ξεκινάμε να σκέφτομαι για το επόμενο παιχνίδι με Τρίκαλα. Δεν έχει πολλές μέρες πριν μεταξύ τα παιχνίδια και εντάξει, ωραία που θα πάμε σπίτι τώρα με 3 βαθμούς και έτοιμοι αύριο να ξεκινήσουμε για το επόμενο παιχνίδι. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλή επιτυχία. Να πάτε καλά.